Έχουμε μαζί μας τον Πασαδόρο της Εθνικής Ομάδας, τον Σταύρο Κασαμπαλή. Σταύρο, μετά την παγκόσμια πρωταθλήτρια Πολωνία, η Ελλάδα έβαλε και στην πρωταθλήτρια Ευρώπης δύσκολα, στη Σερβία, φτάνοντας το tie break. Θέλω το σχόλιο σου. Πραγματικά θεωρώ ότι έχουμε βρει ένα καλό ρυθμό σαν εθνική ομάδα επιτέλους. Χαιρόμαστε να παίζουμε με τέτοιες ομάδες. Θεωρώ ότι όλους τους αντιπάλους, όπως και με την Πολωνία, έτσι και με τη Σερβία, σήμερα τους βάζαμε εξ αρχής. Μας βγήκε ένας πολύ καλός εαυτός στο καθένα μας για να μπορέσουμε να πιάσουμε μια απόδοση και να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Εκεί που πήραμε και το τέταρτο σετ και πήγε 2-2 το παιχνίδι, θεωρώ ότι πιστέψαμε ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε κιόλας. Το νιώθαμε αρκετά. Παρ' όλα αυτά, στο tie break πήγαμε πιο μουδιασμένοι. Τι έφταιξε στο tie break? Είδαμε μια αντίστοιχη εικόνα και με την Ουκρανία. Δηλαδή για 4 σετ μάχη, στην πέμπτη να μπαίνουμε κάπως διστακτικά, κάπως. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο κόντρα σε τέτοιους μεγάλους παίκτες να κρατάς σε μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού μια καλή απόδοση και να τους δυσκολεύεις. Προσπαθούσαμε να το κάνουμε συνέχεια αυτό, θεωρώ ότι αυτό είχαμε στο μυαλό μας συνέχεια. Ίσως και αυτοί να ξύπνησαν, αν θέλεις να το πούμε έτσι, στο tie break, γιατί είναι αυτοί που είναι και. Μίλησε ίσως η εμπειρία μιας ομάδας όπως η Σερβία. Αυτό ακριβώς, οπότε. Δεν είχε να κάνουμε και πολύ περισσότερα. Είχε να κάνουμε κάποια πραγματάκια καλύτερα. Εννοείται δεν είναι ότι δεν κάναμε λάθη καθόλου. Αλλά θεωρώ ότι εκεί μίλησε και η φανέλα τους περισσότερο. Η ομάδα φεύγει από το γήπεδο με ένα βαθμό και ένα βαθμό ο οποίο για την ώρα την κρατάει ζωντανή στην υπόθεση πρόκριση του 16. Ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι με την Πορτογαλία. Εκεί όπου θα κρυθούν όλα. Ναι, με την Πορτογαλία είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό το παιχνίδι. Δεν πρέπει να είμαστε ήσυχοι ότι έχουμε πιάσει πλέον μια καλή απόδοση άσχετα που δεν κερδίσαμε την Πολωνία και τη Σερβία. Πρέπει να πούμε πολύ αποφασισμένοι για την Πορτογαλία, αλλά και για την πρόκληση να μην έπαιζε ρόλο. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε και μια νίκη επιτέλους σε αυτό το τουρνουά, γιατί την αξίζουμε για τους εαυτούς μας και την δική μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.